Φέρει ουδέν σχόλιο το δηλητήριο και ο κανιβαλισμός από το διαδίκτυο ή ενίοτε και ο δημοσιογραφικός κανιβαλισμός και το δηλητήριο. Κοινωνίες. Βέβαια. Και στις κοινωνίες. Ο face to face κανιβαλισμός. Γιατί πρόκειται για μια κλειστή κοινωνία εκεί και νομίζω ότι όλοι γνωρίζονται με όλους. Έτσι δεν είναι? Ή τουλάχιστον. Στην κοινωνία ακριβώς, όλοι γνωρίζονται με όλους. Ήδη για μια κοινωνία η οποία έχει τρωθεί, θα έλεγα, πως ένα σημείο ανεπανόρθωτα ήδη από μια προηγούμενη υπόθεση η οποία έχει υπάρξει αρκετά χρόνια πριν. Αλλά ωστόσο νομίζω ετρώθηκε αρκετά η κοινωνία η συγκεκριμένη. Μιλούμε για ένα 12χρονο παιδί, όπως είπες που Μέρη πολύ σωστά. Μιλούμε για ένα παιδί το οποίο έχει δυσεπούλωτα τραύματα για όλη την υπόλοιπη του ζωή. Κακά τα ψέματα. Την έχασε. Από την εκεί και πέρα ακριβώς χάθηκε η παιδική αθωότητα, ειδικά για αυτό το παιδί. Μιλάμε για μια αρκετά δύσκολη κατάσταση και νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικοί απέναντι σε παρόμοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι η δικαστική έρευνα προχωρά. Από εκεί και πέρα υπάρχει βοήθεια ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στο συγκεκριμένο παιδί και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα τραύματα δυσεπούλωτα, όπως έλεγα προηγουμένως, να είναι όσο το δυνατόν μικρότερα, έστω και αν είμαι αρκετά απεσιόδοξος προς αυτό. Να υπάρξει σεβασμός και στο μικρό κορίτσι, γιατί μιλάμε για ένα μικρό κορίτσι και στην οικογένεια, διότι είχαμε και μια τραγική κατάληξη, όπως φαίνεται, με βάση τα στοιχεία για την οικογένεια. Οπότε λίγο σεβασμός, πραγματικά. Ανορθόδοξα σε καλωσορίσαμε. Ναι. Δυστυχώς είναι καταστάσεις, ξέρεις, οι οποίες υπάρχουν και μάλλον φαίνεται ότι η ελληνική επαρχία προφανώς ακολουθεί την πρωτεύουσα. Είχαμε ήδη ζήσει το περιστατικό της πρωτεύουσας ένα χρόνο πριν, 1,5 χρόνο πριν. Αλλά νομίζω ότι η ελληνική επαρχία δεν υπολείπεται και όπως έχουμε πει πολλές φορές από ό,τι έχετε στείλει Μέρη και Μπάμπη, ουσιαστικά δυστυχώς αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου που βλέπουμε. Mm. Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες πραγματικά ζουν το δικό τους Γολγοθά, ζουν τα δικά τους προβλήματα. Ζουν με μια τραυματική κατάσταση την οποία την έχουν ζήσει για πολλά πολλά χρόνια, μεγαλώνουν με αυτό και σαφώς φεύγουν από το μάτι του κόσμου με μια τέτοια κατάσταση. Ένα μικρό time out, γιατί δεν κάναμε τη σωστή εισαγωγή, έτσι. Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος, συνεργάτης εκπομπής. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Έστω και με παρόμοιες ειδήσεις, δύσκολες ειδήσεις, πραγματικά άσχημες ειδήσεις. Και σε μια άσχημη είδηση, άλλη μια άσχημη είδηση θα σε πάμε τώρα, Νίκο, γιατί θα μιλήσουμε, είναι και το θέμα μας, έτσι, η κακοποίηση των ζώων και η κακοποίηση βεβαίως οι ανθρώπινοι, πώς συνδέονται. Συνδέονται απόλυτα μαζί τους και θα έλεγα ότι είναι βίοι παράλληλοι ουσιαστικά αυτό. Είναι αλήθειες παράλληλες μάλλον αυτό, η κακοποίηση των ζώων πολλές φορές. Όχι πολλές φορές, τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αποτελεί προγνωστικό παράγοντα ούτως ώστε κάποιος να κακοποιήσει ανθρώπους. Ωραία. Δώστε μας τώρα αυτό το βίντεο, αυτές τις φωτογραφίες, το υλικό που έχει κυκλοφορήσει σήμερα από αυτό το περιστατικό σε χωριό εδώ, στην ενδοχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Ένα σκυλί που βρέθηκε και αυτό δεμένο. Το απαγχωνήσανε. Τώρα. Δυστυχώς, μιλάμε για καταστάσεις. Ξέρεις, να πούμε ότι έχουμε θολώσει βεβαίως τις φωτογραφίες για ευνόητους λόγους. Εννοείται. Και ξέρεις, σαφώς βεβαίως, όταν μιλάμε για κακοποίηση ζώων, μας έρχονται όλες αυτές οι αποτρόπαιες σκηνές, τις οποίες πραγματικά πρέπει να είναι κάποιος, προφανώς με την αρνητική έννοια, εφάνταστος, πάρα πολύ εφάνταστος, ώστε να μπορέσει με κάποιο τρόπο να βρει τέτοιους μεθόδους μαρτυρίου, ώστε με κάποιο τρόπο να μαρτυρήσει το άτυχο τετράποδο στα χέρια του. Προφανώς μιλάμε για βασανισμό, για κακομεταχείριση, αλλά ξέρεις, υπάρχουν και πιο ελαφρές εντός εισαγωγικών μορφές κακομεταχείρισης και κακοποίηση ζώων. Να θυμίσω τα βαρελόσκυλα, έτσι, τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν στην Κρήτη, τα βλέπουμε παντού ουσιαστικά στην Κρήτη, δυστυχώς στην κρητική επαρχία. Είναι μια αλήθεια η οποία πραγματικά τη βλέπουμε. Να θυμίσω το παστούρωμα, το οποίο ούτως ή άλλως υπήρχε σαν μέθοδος και υπάρχει ακόμα σαν μέθοδος, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου, τα γειτονικά σε εμάς νησιά του Αιγαίου. Η δική μου γενιά, ξέρεις, μεγάλωσε με το τσίρκο, έτσι, κακά τα ψέματα. Το οποίο ουσιαστικά πηγαίναμε στο τσίρκο για να δούμε τα άγρια ζώα. Ευτυχώς τουλάχιστον υπάρχει αυτή η κοινοτική οδηγία η οποία απαγορεύει κάτι τέτοιο. Και για να μην μιλήσουμε, ξέρεις, ακόμα και για τους περίφημους ζωολογικούς κήπους, όπου. Ξέρεις, όταν μιλάμε για ζωολογικούς κήπους, προσωπικά μου έρχεται κατά νου σε κάποιο γνωστό, έτσι, ζωολογικό πάρκο της Αττικής, όταν βρέθηκα μια πανέμορφη κατά τα άλλα τίγρης, η οποία είχε το κλασικό αυτιστικό περπάτημα ουσιαστικά πέρα δόθε μέσα σε ένα κλουβί, στο οποίο φαινόταν το ζώο ότι ασφικτιούσε. Κατά τα άλλα, όλοι εμείς απ' έξω, δεν ξέρω ποιοι ήταν τα ζώα στη συγκεκριμένη περίπτωση βεβαίως, ουσιαστικά χαζεύαμε το ζώο το οποίο ασφικτιούσε πραγματικά και αισθανόταν πάρα πολύ δύσκολα. Ωραία. Κακοποιητική συμπεριφορά. Ξεκάθαρα. Νομίζω ξεκάθαρα κάτι τέτοιο και οφείλει να περάσει συνειδήσεις αυτό όλων μας, ούτως ώστε να προβληματιστούμε
σε παρόμοιες καταστάσεις τις οποίες τις βλέπουμε. Μας αρέσει. Πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Τα ζώα έχουν ακριβώς τις ίδιες ασθένειες που έχουμε εμείς, ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες που έχουμε εμείς, νιώθουν ακριβώς τα ίδια συναισθήματα που νιώθουμε ακριβώς, εμείς. Ακριβώς τον ίδιο ψυχισμό με εμάς. Ακριβώς. Και η καρδιά, ο χτύπος της καρδιάς τους είναι ίδιος με το χτύπο της καρδιάς της δικιάς μας. Ακριβώς. Και σαφέστατα. Κάνε το δικό σου. Δεδομένου του ότι τα ζώα αποκτούν μια τρομερή σύνδεση με τους ανθρώπους, έχουν ακριβώς τους ίδιους παλμούς με την καρδιά πολλές φορές των ανθρώπων. Αυτό έχει φανεί και από έρευνες, μια που το ανέφερες ούτως ή άλλως. Κάν το λοιπόν, πες στα παπουτσάκια του. Ακριβώς. Κάν το δικό σου. Έτσι. Σαν να χτυπάει ο δικό σου, σαν να είναι ο δικό σου χτύπος καρδιάς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε κάποιος να μπορέσει να το κάνει. Αν μπορέσει να το κάνει, βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, Νίκο, κακοποίηση ζώων, να το οριοθετήσουμε λίγο έτσι, για τον όρο. Όταν λέμε ακριβώς κακοποίηση, είναι αυτό το οποίο είπαμε και έχει πολλές μορφές, Μπάμπη. Δεν έχει μία μορφή μόνο, δυστυχώς. Έχει πάρα πολλές μορφές. Σαφώς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι τα γεγονότα, αυτά τα οποία είδαμε, σαν και αυτό το οποίο είδαμε, συγκαλυμμένο βεβαίως αυτή τη στιγμή. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές μορφές κακοποίησης και οφείλουμε να προβληματιστούμε, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, έχουμε και κάποια στοιχεία, έτσι μας έχεις δώσει. Νομίζω εγώ τα βρήκα σοκαριστικά, έτσι, σε επίπεδο αριθμών. Είναι σοκαριστικά, αλλά ξέρεις, είναι και θα έλεγα και τα αισιόδοξο της υπόθεσης. Υπό την έννοια του ότι ανοίγουν τα στόματα τελευταία. Έχουμε από Ιανουάριο μέχρι Σεπτέμβριο του 2023 καταγγελίες για κακοποίηση, λοιπόν, επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες για κακοποίηση, 8.266. Στις 1.889, περίπου 1.900, σχηματίστηκε δικογραφία, διοικητικά πρόστιμα επευλήθησαν στις 1.909 και από εκεί πέρα είχαμε αυτόφορες συλλήψεις, 300 ακριβώς 70 αυτόφορες συλλήψεις, κυρίως βεβαίως ήταν άνδρες. Οφείλουμε να πούμε ότι η Κρήτη ήταν πάρα πολύ ψηλά σε αυτή την περίεργη που οφείλει να μας προβληματίσει όλους κλίμακα και φαίνεται ότι σε περιοχές τις οποίες είχαμε και έχουμε φιλοζωικές οργανώσεις, τα άτομα είναι πιο ευαισθητοποιημένα και ίσως καταγγέλουν πιο εύκολα. Δηλαδή, μην βγάλουμε κατευθείαν το συμπέρασμα στο ότι εμείς στην Κρήτη είμαστε περισσότερο κακοποιητικοί σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Μπορεί να ισχύει κιόλας, έτσι. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, σίγουρα έχουμε αρκετές φιλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες ευαισθητοποιούν όχι μόνο τα μέλη τους, αλλά και την κοινωνία, ούτως ώστε να προβούν σε καταγγελίες για κακοποίηση. Σωστά το λες ότι βλέπουμε μεγάλο αριθμό καταγγελιών, αλλά από τη μία έννοια μας προβληματίζει, είναι αρνητικό, από την άλλη όμως είναι και θετικό. Με την έννοια ότι ανοίγουν τα στόματα. Ακριβώς. Γιατί ανοίγουν τα στόματα, μιλάμε και με κάποιο τρόπο φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο κακά τα ψέματα μέχρι πρότινος το βάζαμε είτε κάτω από το χαλί, δεδομένου του ότι θεωρούσαμε ότι ζώα είναι, δεν καταλαβαίνουν και πολλά, είτε με κάποιο τρόπο, ξέρεις, δεν θέλαμε να δώσουμε εντός εισαγωγικών το γείτονα. Δεν θέλουμε να μαρτυρήσουμε το γείτονα. Δεν θέλουμε να μαρτυρήσουμε τον κακοποιητή, ο οποίος μπορεί να ήταν ο αδερφός, ο γείτονας, ο ξάδερφος, ο φίλος. Και άρα λοιπόν υπήρχε μια περίεργη ομερτά ως ένα σημείο. Νομίζω ότι το ότι σπάει αυτή η ομερτά είναι ένα θετικό στοιχείο. Και είναι και το αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνουν. Είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνουν οι φιλοζωικές οργανώσεις και οφείλουμε να πούμε ότι είναι ξεκάθαρα, όπως είπαμε, ευαισθητοποιούν αρκετά τον κόσμο. Πολύ τον κόσμο. Τώρα, ένας κακοποιητής ζώου. Πόσο εύκολο είναι να γίνει κακοποιητής ανθρώπου? Ξέρεις, θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο. Στο τρίπτυχο αυτό υπάρχει σαφώς σε ένα τρίγωνο. Στη μια κορφή του τριγώνου θα βάζαμε την κακοποίηση του ανθρώπου. Αυτό ακριβώς, το οποίο έχουμε εδώ. Στην άλλη πλευρά έχουμε τη διαπροσωπική βία. Διαπροσωπική βία η οποία υπάρχει είτε μεταξύ ατόμων της ίδιας ηλικίας, bullying για παράδειγμα. Και στην άλλη πλευρά του τριγώνου υπάρχει η βία στα ζώα. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κακοποιηθεί στην παιδική του ηλικία, πάντα σύμφωνα με έρευνες οι οποίες έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέρη, φαίνεται ότι έχει περίπου από 27 έως 35% πιθανότητες να κακοποιήσει και ζώα. Από εκεί και πέρα, εάν θελήσουμε να πάμε στους σεξουαλικούς εγκληματίες, παραπτωματίες, οι οποίοι βρίσκονται σε φυλακές, πάλι σε έρευνα που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άτομα τα οποία έκαναν σεξουαλικά εγκλήματα, φαίνεται ότι έχουν κακοποιήσει ζώα κατά ένα ποσοστό 70%. Wow. Από εκεί και πέρα οι ποινικοί, συντριπτικό, τεράστιο ποσοστό. Από εκεί και πέρα στους ποινικούς κρατούμενους, το ποσοστό φτάνει περίπου στο 50%, 52% για την ακρίβεια. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνάφεια μεταξύ των κακοποιητικών συμπεριφορών, των ακραίων συμπεριφορών, των ποινικά κολάσιμων συμπεριφορών, θα έλεγα, και αντίστοιχα της κακοποίησης στα ζώα. Όπως είπα και προηγουμένως,
Η κακοποίηση στα ζώα πολλές φορές, ειδικά όταν συμβαίνει σε μικρές ηλικίες, είναι προάγγελος μιας κακοποιητικής, μιας επιθετικής, μιας ακραίας, ενίοτε και μιας συμπεριφοράς η οποία είναι απέναντι στον νόμο. Θα βρεθεί κάποιος απέναντι στον νόμο, συμπεριφοράς που μπορεί να εκδηλώσει κάποιος άνθρωπος. Άρα, με βάση και αυτά που μας λες, Νίκο, υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ των κακοποιητών, έτσι. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο προφίλ των κακοποιητών. Καταρχήν, το βίο παρελθόν του κακοποιητή. Θα λέγαμε ότι πάλι με βάση έρευνες οι οποίες έχουν υπάρξει, τρεις στις τέσσερις γυναίκες οι οποίες έχουν φιλοξενηθεί σε δομή κακοποιημένων γυναικών, ναι, όταν είχαν βεβαίως κάποιο κατοικίδιο στην οικογένεια, ήταν μάρτυρες κακοποίησης και του κατοικιδίου, συνήθως από τον σύντροφο. Γιατί συνήθως ο σύντροφος είναι αυτός ο κακοποιητής. Αντίστοιχα, στα παιδιά το ποσοστό ήταν 2 στα 3 παιδιά. Προφανώς μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν απουσία ενσυναίσθησης. Δεν μπορούν να καταλάβουν δηλαδή να μπουν στα παπούτσια του άλλου. Δεν μπορούν να καταλάβουν το τι αισθάνεται το ζώο. Yeah. Όταν δεν μπορώ να καταλάβω τι αισθάνεται ο διπλανός μου, δεν μπορώ προφανώς να καταλάβω και το τι αισθάνεται το ζώο. Μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν παραβατική συμπεριφορά στην εφηβεία. Yeah. Θα εμφανίσουν παραβατική συμπεριφορά, θα είναι θύτες ή και θύματα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν είναι μόνο θύτες στο bullying τα συγκεκριμένα άτομα, μπορεί να γίνει και θύματα στο bullying. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση και το οποίο προσπαθεί να τονώσει την αυτοπεποίθησή του με κάποιο τρόπο κακοποιώντας το ζώο, μπορεί να γίνει θύμα στο bullying αντίστοιχα. Ένα άλλο παιδί το οποίο φαίνεται ή προσπαθεί να δείξει ότι έχει υψηλή αυτοπεποίθηση, θα λειτουργήσει ως θύμα στο bullying, ως θύτη στο bullying και αντίστοιχα θα κακοποιήσει κάποιο ζώο. Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις. Φαίνονται ότι είναι ανοιχτοί, φαίνονται ότι είναι κοινωνικοί, φαίνονται ότι είναι εξωστρεφείς, αλλά ωστόσο δεν είναι. Συνεπακόλουθα σεξουαλικά προβλήματα που μπορεί να έχουν, κατάθλιψη η οποία μπορεί να υπάρχει και προσπαθώ με κάποιο τρόπο εγώ να κάνω καλά την κατάθλιψή μου μέσα από παρόμοιες συμπεριφορές, σαν ένα είδος αυτοθεραπείας θα έλεγα. Δυσκολίες προφανώς στην έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων μου και κυρίως του θυμού και προφανώς, όπως είπαμε και προηγουμένως, έζησαν σε κακοποιητικές ή και παραμελητικές οικογένειες. Δηλαδή, οικογένειες οι οποίες ήταν κακοποιητικές, σωματικά ή σεξουαλικά, ή αντίστοιχα παραμελητικές οικογένειες σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό. Μπορεί βέβαια και η κακοποίηση να είναι και θέμα εκδίκησης. Ναι. Θυμόμαστε όλοι, νομίζω, και το τραγικό περιστατικό με την Καρολάιν και τον πιλότο που εκτός από το κορίτσι είχε σκοτώσει και το σκυλί. Ακριβώς. Το αδύναμο, ξέρεις, Μέρη, έτσι. Μέλος, αν θεωρήσουμε και ότι το τετράποδο είναι μέλος της οικογένειας, είναι αυτό το οποίο την πληρώνει ακριβώς. Είναι αυτό που την πληρώνει. Εννοείται είναι. Είναι αυτό που την πληρώνει. Νομίζω ότι πολλές φορές σε παρόμοιες έτσι συμπεριφορές έχουμε δει ότι την πλήρωσαν τα παιδιά. Είχαμε αντίστοιχα περίπτωση στην Κρήτη, πολλά πολλά χρόνια πριν βεβαίως, όπου κάποιος προσπάθησε να εκδικηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αντίστοιχα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι εκδίκησης σε τετράποδο, ούτως ώστε να μπορέσει κάποιος να εκδικηθεί την πρώην σύντροφό του. Αντίστοιχα, μπορεί να υπάρχει κακοποίηση του ζώου του γείτονα, ούτως ώστε εγώ με κάποιο τρόπο τι να κάνω, να αποδείξω ότι έχω τον έλεγχο επάνω σου, να αποδείξω ότι με κάποιο τρόπο σε ελέγχω. Ή, αντίστοιχα, ένας άνθρωπος, ο οποίος τι κάνει, εκδηλώνει κακοποιητική συμπεριφορά σε όλα τα δέσποτα της γειτονιάς, ούτως ώστε να αποδείξει ότι είναι ένας κυρίαρχος στην τοπική κοινωνία, ότι εγώ δηλαδή κυριαρχώ στην τοπική κοινωνία. Προφανώς μιλάμε για ένα άτομο βαθύτατα προβληματικό, όπως είπα και προηγουμένως. Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, υπάρχουν, Νίκο, οι ενήλικοι κακοποιητές, υπάρχουν όμως και οι ανήλικοι. Προφανώς εκεί υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο προφίλ έτσι, για τον ανήλικο κακοποιητή. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο προφίλ και θα λέγαμε ότι αν μπορούσαμε να τα ομαδοποιήσουμε τα προφίλ ουσιαστικά Μπάμπη, θα λέγαμε τρία προφίλ. Αλλά σαφώς δεν συναντάμε ένα ξεκάθαρο από αυτά τα προφίλ, αλλά μπλέκονται αυτά που θα αναφέρουμε. Το πρώτο έτσι, προφίλ είναι ο πειραματιστής ο λεγόμενος. Όπου μιλούμε για παιδιά τα οποία είναι ηλικίας κάτω των 6 ετών. Είναι πολύ μικρά παιδιά. Κάτω των 6 ετών. Δεν εκδηλώνουν κακοποιητική συμπεριφορά βεβαίως με την έννοια της κακοποίησης, αλλά εκδηλώνουν συμπεριφορά περισσότερο σαν παιχνίδι, τα οποία όμως ουσιαστικά κακοποιούν το ζώο. Εκεί ευθύνεται φυσικά πάρα πολύ ο γονιός. Ας ξεκαθαρίσουμε το ότι έχουν τραβήξει τα κουνελάκια τα έρημα, τα οποία τα έχουν τα παιδιά και τα οποία με κάποιο τρόπο. Τα γατάκια, τα σκυλάκια, τα αυτιά τους ακριβώς. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική παρουσία του γονέα, ο οποίος με κάποιο τρόπο θα μπορέσει να αποτρέψει παρόμοιες συμπεριφορές. Βεβαίως, σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο βλέπει κακοποιητική συμπεριφορά προς το ζώο από το γονέα. Τι γράφει σε αυτή την ηλικία και το πόσο θα λειτουργήσει κακοποιητικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η δεύτερη έτσι, κατηγορία είναι ο λεγόμενος αυτός που κραυγάζει για βοήθεια. Συνήθως η κακοποιητική συμπεριφορά εκδηλώνεται εκεί από το 6ο μέχρι το 12ο έτος, όπου εκεί πέρα το παιδί έχει πλήρη συνέστηση αυτού που κάνει, ενώ στο προηγούμενο δεν είχε πλήρη συνέστηση αυτού που κάνει. Και άρα λοιπόν αυτό αποτελεί συμπτώμα ενός έτσι μεγαλύτερου και βαθύτερου προβλήματος.
το οποίο το παιδί ουσιαστικά τι κάνει, καλεί για βοήθεια με έναν ανορθόδοξο προφανώς τρόπο, ο οποίος οφείλει με κάποιο τρόπο να αποκωδικοποιηθεί από τους γονείς. Η τρίτη φυσικά και ακραία κατηγορία είναι η λεγόμενη αποκλίνουσα συμπεριφορά. Παιδιά άνω των 12 ετών, παιδιά τα οποία γενικότερα εμπλέκονται και σε άλλες αντικοινωνικές, ακραίες πράξεις, παιδιά τα οποία κάνουν την κακοποίηση σε ομάδα. Ένα είδος μίμησης πολλές φορές το έχουμε δει, ότι μειούμαστε δεδομένου του ότι κακοποιούμε το δύσμυρο ζώο το οποίο βρίσκεται στη μέση. Αυτό ίσως λειτουργεί συνεκτικά ως προς την ομάδα και αν το θέλεις ουσιαστικά μας προσπαθούμε να το βγάλουμε μέσα από την, προσπαθούμε οι ίδιοι να βγούμε μέσα από την ανία και να αποκτήσουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Το σίγουρο είναι ότι πίσω, όπως έλεγα και προηγουμένως, από αυτού του είδους τις κακοποιητικές συμπεριφορές, συνήθως υπάρχει μια οικογένεια η οποία είναι η ίδια κακοποιητική ή παραμελητική ως προς το τετράποδο το οποίο έχει στην οικογένειά της. Ή υπάρχει μια ψυχοπαθολογία, κάτι. Ή υπάρχει παθολογία, ακριβώς. Υπάρχει παθολογία, το οποίο το έχουμε πολλές φορές παθολογία. Μάλιστα, αν θα μπορούσαμε να ξεκαθαρίσουμε δύο ειδών παθολογίες, θα λέγαμε ότι η πρώτη είναι η λεγόμενη αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας, όπου εκεί μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν και κάνουν πράξεις ποινικά κολάσιμες, για άτομα δηλαδή τα οποία είναι παρορμητικά, για άτομα τα οποία έχουν εμπλοκή με τον νόμο, για άτομα τα οποία κάνουν χρήση ουσιών, για άτομα ωστόσο τα οποία δεν έχουν μεταμέλεια ως προς το συγκεκριμένο. Γιατί, για παράδειγμα, και ένα παρορμητικό άτομο είναι το άτομο το οποίο έχει τη λεγόμενη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα. Μπορεί να κάνει μια κακοποιητική συμπεριφορά κάποια στιγμή, αλλά θα μεταμελήσει την επόμενη στιγμή, θα το μετανιώσει για αυτό το οποίο έκανε. Θα θεωρήσει δηλαδή ότι ήταν κάτι κακό. Αντίθετα, το αντικοινωνικό άτομο είναι αυτό το οποίο δεν έχει και δεν δείχνει κανένα ίχνος μεταμέλειας. Και το δεύτερο, έτσι, δεύτερη στοιχείο είναι η οριακή διαταραχή της προσωπικότητας, η λεγόμενη, όπου εκεί μιλούμε για άτομα τα οποία έχουν δυσκολία στον έλεγχο των συναισθημάτων τους, άτομα τα οποία έχουν ένα ασταθές συνέστημα, κυκλοθυμικά άτομα, άτομα τα οποία δυσκολεύονται να έρθουν σε επαφή με άλλα άτομα, να δημιουργήσουν στενές φιλίες, παρορμητικά άτομα. Και άρα λοιπόν είναι αυτές οι δύο κατηγορίες, θα έλεγα, οι οποίες μπλέκουν αρκετά περισσότερο με την κακοποίηση των ζώων. Δεν είναι μικρά τα ποσοστά έτσι τα οποία έχουν. Είναι αρκετά μεγάλα τα ποσοστά σε αυτές τις δύο παθολογίες, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Λοιπόν, Νίκο, νομίζω ότι φωτίσαμε όσο μπορούσαμε όλες τις πτυχές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.